Φυσικά θα υπάρχει κίνδυνο να μείνουμε χωρίς βενζίνη όταν η βενζίνη πλέον αποθηκεύεται στα ρεζερβουάρ και όχι στις αποθήκες τις δικές μας. Αυτό βέβαια είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι εάν τυχόν ο κόσμος έβαζε τη βενζίνη αυτή που βάζει συνήθως, αυτή που χρειάζεται, δεν θα είχαμε πρόβλημα για τις επόμενες 10 μέρες, ίσως και παραπάνω. Δυστυχώς όμως ο πανικός αυτός ο οποίος ο Έλληνας πάντα παθαίνει, συμβαίνει στον Έλληνα, θα μας δημιουργήσει αν το θέλετε, την μη ύπαρξη βενζίνης. Συγγνώμη τώρα, απλώς επειδή βρισκόμαστε σε μια έτσι... Είναι πραγματικά, βλέπουμε όλοι μας πανικό πίσω. Βλέπουμε πάντως ότι έρχονται πραγματικά κατά δεκάδες τα αμάξια κύματα. Ναι, και παρατηρείτε το εξής φαινόμενο, ότι τα αυτοκίνητα λόγω της ακρίβειας αυτόν τον καιρό συνήθως βάζανε τη βενζίνη αυτή που θέλανε, των 10 ευρώ, 15, ξέρω εγώ, βάζανε βέβαια και περισσότερα. Αυτοί οι οποίοι βάζανε λίγο για τις ανάγκες αυτές που θέλανε, σήμερα με το φόβο αυτόν γεμίζουν. Άρα δηλαδή εκτιμώ ότι οι ποσότητες που θα χρειαστεί πλέον η αγορά θα είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τις άλλες απεργίες. Η προσωπική σας εκτίμηση, μέχρι πότε θα έχουμε βενζίνη με αυτούς τους ρυθμούς? Με αυτούς τους ρυθμούς πιστεύω μέχρι αύριο, μέχρι το βράδυ, ένα βενζινάδικο μετά μπορεί να στερεύει. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν μεγάλη αποθηκευτική χώρη στα βενζινάδικα. Αν οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, θα στερεύσουν. Εκτιμώ όμως και πιστεύω ότι η απεργία θα λήξει, θα τελειώσει. Κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί, ας πούμε, στο καλοκαίρι να τηλεπορείται πάλι ο Έλληνας, δεν μπορεί ο Έλληνας, ο οποίος πληρώνει ούτως ή άλλως τη βενζίνη ακριβά, να μην μπορεί σήμερα να τη βρει, έστω την ώρα που τη θέλει και όση ποσότητα θέλει. Αναγκάζεται σήμερα να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη να πάρει περισσότερη ποσότητα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε και η μεν και η δε, δηλαδή η κυβέρνηση και η συνδικαλιστική φορείς, ας πούμε, αυτών των συνδικάτων που σήμερα απεργούν, θα έπρεπε να εξαντλήσουν τους διαλόγους, θα έπρεπε να γίνει ουσιαστικός διάλογος και θα έλεγα ότι και η κυβέρνηση πρέπει να το κάνει αυτό. Να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και μέσα σε ένα καλοκαίρι, μέσα σε μια εποχή που είναι δύσκολη, σε μια εποχή που είναι ο τουρισμός, περνάνε οι τουρίστες, δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν τι θα συμβεί. Αύριο δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να πάνε στην πατρίδα τους, αν θα πρέπει να επιστρέψουν ή να δουν τα τουριστικά αξιοθέατα που θέλουν, αν δεν έχουν βενζίνη. Τα βενζινάδικα λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Πώς είναι δυνατόν κάθε φορά που δημιουργούνται τέτοιες ανάγκες, ξαφνικά βλέπουμε βενζινάδικα που να φτάνουν την τιμή 1,60, 1,65? Αυτό δεν είναι μια εκμετάλλευση κατάσταση? Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν έχει συμβεί εδώ, τουλάχιστον στην περιοχή μας, από ό,τι ξέρω εγώ δεν μου έχει πέσει στην αντίληψη. Όχι μόνο τα βενζινάδικα της εθνικής οδού. Και άλλη φορά. Η εθνική οδό υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Κακώς δεν βγαίνουν να πούνε μερικά πράγματα γιατί πουλάει η εθνική οδός ακριβά. Η εθνική οδός πουλάει ακριβά γιατί έχει 6,5% από ό,τι ξέρω τουλάχιστον επί των ακαθαρίστων για το Ταμείο Εθνικής Οδοποίησης. Άρα δηλαδή υπάρχει επιβάρηση από το ίδιο το κράτος για να πουλάει ο βενζινάδικος ακριβά. Εδώ στην περιοχή μας, επειδή με ρωτήσατε περιεχομένως, από ό,τι βλέπετε η τιμή, αν μπορούσατε να κάνετε κάτι, θα ήταν και την περασμένη εβδομάδα, Σάββατο, Παρασκευή, αυτή τη τιμή πουλάγαμε, αυτή πουλάμε και σήμερα. Μέχρι την τελευταία που θα έχουν μείνει, αυτό είναι το. Δεν πιστεύω να υπάρχουν τόσο κακή συνάλυση. Άλλωστε δεν θα κερδίσει και τίποτα να πουλήσει 2.000 λίτρα με ένα λεπτό παραπάνω, δύο λεπτά παραπάνω. Το θέμα είναι να έχει δουλειά, να ξέρει ότι ο πελάτης του, ότι είναι συνεπής ο προμηθευτής του από το βενζινάδικο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Και κλείνοντας, βρισκόμαστε μέσα στη δεκάδα των χωρών με τις περισσότερες μαϊμούδες και μέσα μαϊμούδες είναι και τα κάψιμα. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονο το φαινόμενο των μη κανονικών καυσίμων. Αυτό πώς σας βρίσκεται? Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα γι' αυτό ήμουν πάντοτε υπέρμαχος της απόδειξης της ταμιακής από την Αθήνα να εκδίδει η ταμιακή απόδειξη, ήμουνα γιατί με αυτή την απόδειξη μπορεί να σταματήσει το φαινόμενο της λαθρέας των λαθρέων καυσίμων. Σε αυτό πάλι ευθύνεται η κυβέρνηση για μένα και ευθύνεται όλα αυτά τα χρόνια που δεν βρήκε τους τρόπους να πατάξει το λαθρεμπόριο. Σαφώς υπάρχουν, σαφώς παιδεύει τον κόσμο, σαφώς βάζουν καύσιμα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και έχουν πρόβλημα μετά με συνεργεία, με οτιδήποτε ή μένουν στους δρόμους. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν πλέον. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που θα πρέπει όλοι να κοιτάξουμε να φτιάξουμε την ποιότητά μας, να φτιάξουμε τις επιχειρήσεις μας και να είμαστε συνεπείς απέναντι στους πελάτες.